Χαμηλώστε αυτό το φως. Λοιπόν, πουλάκια μου, γεια σας. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Προχθές που ήρθα εδώ στην έναρξη του συνεδρίου, μου είπε ένας σύντροφος στην πόρτα, γεια σας, καλώς τον Ψαριανό. Ήρθες να μας φέρεις χαιρετίσματα από το Σιμίτι και το Βενιζέλο. Δηλαδή, να είμαστε λίγο προσεκτικοί, ρε σύντροφοι. Φίλοι, ξαδέρφια, να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια και είναι ένα διαρκές ντεζαβίου αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή, ξανά το ίδιο έργο, να κάνουμε λάθη, αλλά καινούρια. Μην κάνουμε πάλι τα ίδια. Μην καταγγέλουμε ένα τον άλλο για πράκτορα. Της Intelligence Service, του Βενιζέλου, της Mossad, του ψεκαστή. Δηλαδή, να κάνουμε λάθη, ανοησίες, παραλήψεις, αλλά καινούργιες, με έμπνευση. Κανείς δεν είναι τέλειος. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σε αυτή τη συνάντηση, για να τελειώνουμε αυτό με τους 58, 60, 35, πώς είναι, υπήρχε πρόσκληση για όλους. Για όλους τους ανθρώπους και τους προέδρους και τα στελέχη όλων των φυλών του ΠΑΣΟΚ, όλων των τάσεων της Δημοκρατικής Αριστεράς και για πάρα πολλούς ανένταχτους, οικολόγους κτλ. Προσωπικά εγώ, επειδή το είχα δει ως μια θετική κίνηση και εξακολουθώ και το βλέπω ως μια θετική πρωτοβουλία, όπως και όλες τις πρωτοβουλίες που μπορεί να προκύψουν και που αποτελούν πρόσκληση σε διάλογο. Τίποτα άλλο, ούτε καπέλωμα, ούτε τίποτα. Άσχετα αν κάποιος προστρέχει, γιατί ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται και τρέχει να διασωθεί και να βγάλει φωτογραφίες ο κάθε Κακλαμάνης και κάθε Τόνι Αντωνίου. Χαίστηκα προσωπικά αν ήταν εκεί όποιοι ήταν από αυτούς, από δάφτους. Δεν έχω καμία σχέση με δάφτους αποκτήσεως κόσμου. Θα ήμουνα στο Πασόκ όταν τρώγανε με χρυσά κουτάλια διάφοροι σύντροφοι εδώ μέσα. Δηλαδή έλεος. Είπα στον πρόεδρο, του λέω Φώτη, σε παρακαλώ, έχεις προσωπική πρόσκληση, διαφωνείς, έχεις τις επιφυλάξεις σου, είμαστε καχύποπτοι, διάφοροι, ναι, αλλά είναι μια πρόσκληση διάλογο από δικά μας παιδιά, φίλους μας. Δεν είναι Πασόκ, ούτε ο Βούλγαρης, ο Καλογύρου, ο Γραμματικάκης, ο Μπορίτσας, ο Μεϊμάρογλου, ξέρω, δεν είναι Πασόκ αυτή. Λοιπόν, και τον παρακάλεσα, του λέω, πρόεδρε, έλα, και μου λέει, έλα, αφού θα πας εσύ, μου λέει, τι να κάνω εγώ. Δηλαδή τώρα, αν ήταν ο Φώτης Κουβέλης στο Ακροπόλ, θα είχε πέσει το θέατρο. Θα είχε σηκωθεί η Ιπποκράτου στο πόδι. Στο Βενιζέλο, όταν είπε ότι είναι εδώ ο Βενιζέλος, τρία άτομα παραγγείλανε μια γκαζόζα, δηλαδή τρία χειροκροτήματα. Ποιος να χειροκροτήσει το Βενιζέλο? Το Βενιζέλο περιμένει κέντρο αριστερά. Το Φώτη Κουβέλη περιμένει εδώ και 4 χρόνια. Και είπα στο Φώτη Κουβέλη, πρόεδρε, να μιλήσεις με όλους. Με όλους. Με τον Χριστοδουλάκη, με τον Γιαννίτση, με τον... Με όλους, ονόματα και διευθύνσεις. Ήταν στο Πασόκ, φύγαν στο Πασόκ, αλλά όσοι δεν είχαν συμμετάσχει σε μεγάλα φαγοπότια, πολύ φανερά. Συζητήσαμε με κάποιους που συμμετείχαν φανερότατα σε τεράστια φαγοπότια από υπουργεία. Και δεν έγινε από τη βάση αυτό, σύντροφοι. Έγινε από την κορυφή, για αυτούς που λένε να κάνουμε την κέντρο αριστερά στη βάση. Εγώ θέλω να κάνουμε την κέντρο αριστερά στη βάση. Χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς ηγεμονισμούς. Θα τελειώσω αυτή τη σύντομη παρέμβαση, γιατί παρέμβαση είναι. Δεν έχω χρόνο αυτά που ήθελα να πω, είναι πάρα πολλά. Θέλω να σας πω, κάναμε πριν από 1,5 χρόνο μια τρομακτική υπέρβαση. Τη μεγαλύτερη υπέρβαση που έχει κάνει η αριστερά μετά το 89, που Βρώμικο είναι, δηλαδή πώς να σας πω, η πασοκύλα του κάθε Λευτέρη που έβγαλε αυτό το Βρώμικο 89. Εγώ είμαι ένα περήφανος για τη συνεργασία. Ένα μεγάλο μέρος της αριστεράς ακόμα ντρέπεται. Κακό του κεφαλιού της αυτής της αριστεράς που ντρέπεται. Εμένα η κυβέρνηση Τζανετάκη ακόμα είναι ορόσημο στην ιστορία της χώρας. Η δεύτερη τεράστια υπέρβαση που κάναμε ήταν αυτή που αποφάσισε ο Φώτης Κουβέλης κυρίως και μετά και όλοι οι υπόλοιποι, γιατί έτσι αποφασίζουμε συνήθως, να συμμετέχουμε σε αυτή την κυβέρνηση. Με ένα 45% του εκλογικού σώματος του Μαΐου να έχει φύγει προς το ΣΥΡΙΖΑ ή αλλού και να έχει αντικατασταθεί από ένα 48% από άλλους που δίνανε εντολή για λύση. Το κάναμε αυτό.
Και το κάναμε με λάθη, με παραλήψεις, με αυτό, με διστακτικότητα, μας βάζαν τρικλοποδιές και διασώσαμε τη χώρα. Και εξασφαλίσαμε τη σταθερότητα. Και μετά αποφασίσαμε να φύγουμε για να υπονομεύσουμε τη σταθερότητα και να αποσταθεροποιήσουμε τη χώρα. Και λέγαμε να φύγουμε από την κυβέρνηση, αλλά ας μείνει κανένας άλλος για να την κρατήσει, γιατί δεν θέλουμε εκλογές. Όχι, να κάνουμε σαμπουκάνα, πούμε εμείς φεύγουμε και θέλουμε εκλογές. Και τώρα να το κάνουμε αυτό. Λέμε δεν θέλουμε εκλογές, να βγει η κυβέρνηση από αυτή τη Βουλή. Μάλιστα. Πώς? Αφού δεν συνεργαζόμαστε εμείς, δεν θέλουμε στις νεοφιλελεύθερες, τις τρόικες και αυτά. Τελειώνουν τα μνημόνια. Αυτό που κάναμε ήταν απολύτως αντιφατικό. Είπαμε ότι μας θεωρούσαν βαρύδια και θέλουν να μας διώξουν και τους κάναμε τη χαρή. Δεν είναι λίγο εκτός λογικής αυτό? Όταν βλέπουμε ότι μας θεωρούν βαρύδια, μας συχαίνονται. Και είχαμε μπει εκεί πέρα και ήμασταν στο μάτι τους έτσι. 1 στα 10 κάναμε. Ωραία, αλλά ήμασταν έτσι. Και θέλουν να μας διώξουν. Και εμείς φύγαμε. Αυτό είναι λογικό? Να μείνουμε και να βάλουμε όρους. Ο Σαμαράς σε εκείνη τη φάση ήταν στη γωνία. Ήταν στη γωνία και έτρωγε χτυπήματα και από μέσα και από την Ευρώπη. Και εμείς έχουμε το βλέμμα στην Ευρώπη. Και εμείς θέλουμε ευρωπαϊκές συνεργασίες και ευρωπαϊκής κατεύθυνσης ελληνικές συνεργασίας κυβερνήσεις. Δεν μπορεί να ζητάμε και να κάνουμε πρόταση για την απλή αναλογική, αλλά δεν συνεργαζόμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το, δεν συνεργαζόμαστε με το ΠΑΣΟΚ, δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Καλά, με τους ψεκασμένους δεν το συζητάω. Άρα, γιατί κάνουμε πρόταση για απλή αναλογική? Για να συνεργαστούμε ποιον? Να πάρουμε αυτοδυναμία? Να ολοκληρώνω σιγά σιγά. Έχουμε μεγάλη πορεία με αντιφατικές αποφάσεις. Δεν υπάρχει χρόνος ούτε ελάχιστος για να τις αναφέρω όλες από τότε που κάναμε το μεγάλο λάθος και προσπαθούμε, Πρόεδρε, να το διορθώσουμε με επόμενα λάθη. Συνεχή. Το ένα πίσω από το άλλο. Και είπαμε, δεν θέλουμε να είμαστε κολυμβήθρα του Σιλοάμ, ούτε σκατζόχυρος. Και είχα πει από τότε, φοβάμαι ότι θα γίνουμε ο σκατζόχυρος Σιλοάμ.